Ετηρεώμεθα υπερπερσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπερελαίου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηφούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και την οριατά. Ιστορική και ωραία Μητροπολή μας. Ιδιαίτερα για την Τιμητσάνα που είναι η έδρα Μητροπόλεως, γιατί από τη Δράμα, Μητρόπολη Δράμα, από την Ιερά Μονή 20 Κινήσεις, ο Σεβασμιότατος κ. Παύλος μας έφερε τον Άρχιο Λουξάνο, του ειδικού μας Πατριάρχου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, αλλά κατάγεται από την Τιμητσάνα, από τα ιερά αυτά αγιασμένα χρώματα. Έφυγε νεαρό στην ηλικία από εδώ και επιστρέφει τώρα μετά από 600 παρακαλώ χρόνια και υποδέχεται από τα εγγόνια και τα εγγόνια τότε Βιλγενιάς, υποδέχεται ως Άγιος. Ήταν συγκινητικό το φαινόμενο και όλοι οι Βιλγενιάς που παρέμειναν στον τόπο αυτό έκαναν τον υποδέχεται με πολύτιμη και βλάβεια, ψεχήθηκαν στον δρόμο με λάβαρα, με ξαφτέρια και κάναμε τον Εσπερινό, ψάλαμε τροπάρια και τον νιώσαμε πολύ κοντά μας στον Άγιο. Είμαι χαρούμενη γι' αυτό, γιατί απέκτησε η Μητροπολή μας ένα θησαυρό, ένα πολύτιμο θησαύρισμα. Το ιερό λείψαμε και δεν υπάρχει για την πίστη μας, δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμότερο. Μετά το αίμα του Χριστού που είναι στη Θεία Κοινωνία, είναι τα λείψαμε των Αγίων. Θα παραμείνει στην Κινησάνα και μάλιστα όπως ενημερώθηκα με το Σεβασμιότατο Άγιο Δράμας θα τεθεί στο
μέλο τον Αιγυπτή Ναό στην νύμη του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, πατριάρχο σε την οικόλε πάλι από την Μισάνα καταγωμένη. Θα μπορούν οι πιστοί να έρθουν. Βεβαιότατα θα είναι, όπω προσκυνούν τα εικονίσματα όταν εισέρχονται στον Ναό, θα προσκυνούν και το Άγιο Λείψανο και του Αγίου Διονυσίου, αλλά εμείς, και το εξέφρασα μάλιστα αυτό με κάποιο δυναμισμό και ένα τόνο, ότι θέλουμε, θα απαιτήσουμε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών να έχουμε και λείψανα του Αγίου Γρηγορίου, του 5ου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως πάλι.